Γεια σε όλους, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα τελείωσε το download του Microsoft Flight Simulator 2024 και είπα να το ανοίξω μαζί με εσάς να κάνουμε αυτή τη χαρά. Λοιπόν, λίγα λόγια για το Microsoft Flight Simulator 2024. Δεν διαφέρει πάρα πολύ από το 2020, εκτός από ότι έχεις αποστολές να κάνεις, έχεις το career mode που προσπαθείς να γίνεις πιλότος, τις αποστολές που προείπα, και είναι διαφορετικό το στήσιμο του παιχνιδιού όσον αφορά το πώς φορτώνονται οι κόσμοι, τα updates, γιατί στο προηγούμενο Flight Simulator πραγματικά με όλα τα updates ήθελες σχεδόν 800, θα πω 800 γιατί το διάβασα στο Reddit, γιατί κάποιος είχε κατεβάσει αεροπλάνα και κάνει διάφορα, 800 γίγα για να έχει το παιχνίδι με όλα τα updates πάντα ενημερωμένο. Εγώ ήμουν γύρω στα 200, δεν είχα πολλά αεροπλάνα, κατεβασμένα, αλλά είχα όλους τους κόσμους. Λοιπόν, μην καθυστερούμε καθόλου, γιατί και εγώ δεν την παλεύω. Πάμε να δούμε λίγο τι κάνουμε. Εδώ είναι το μενού, το πρώτο που μας έχει βάλει μετά από το setup, το οποίο μας βάζει να διαλέξουμε πώς θα φαινόμαστε, identity. Οπότε, αυτό είναι το ένα. Παίζω με μοχλό του Xbox, να πω τώρα. Entering spray zone, guys. Adjusting altitude for optimal coverage. Α, μας μιλάει κιόλας. Εδώ με το flight jacket. Entering spray zone, guys. Δεν ξέρω, πάντα ήθελα ένα flight jacket, δεν το είχα ποτέ μου. Και από κάτω έχουμε για τις κυρίες πιλότους. Καλά τα λέει. Navigate, communicate. It's just the basics. Είμαστε όλες οι φυλές εδώ. Εμείς θα πάμε, εντάξει, εσείς είναι λίγο πιο σκούρο από ό,τι θα ήθελα. Εμείς θα παίξουμε μπαλίτσα εδώ. Στον κύριο εδώ. Για να δούμε RB appearance. Έχουμε και πολλά να κάνουμε. Ωραία, θα τα κάνω λίγο γρήγορα. Ωραία, έφτιαξα και τον Copilot. Προχωράμε στο επόμενο. Σε ξέρουμε, λέει Mighty Mike. Έχεις αγοράσει και το 2020. Ναι, το ξέρω. Το αεροπλάνο, το content που είχες αγοράσει στο προηγούμενο παιχνίδι έρχεται και σε αυτό. Χα, την πατήσατε, δεν είχα αγοράσει τίποτα. Τι να πω τώρα, λοιπόν, World Photographer. Θα πηγαίνω, θα βγάζουμε φωτογραφίες. Activities. Θα έχει προσγειώσεις, απογειώσεις, challenges κτλ. Career είναι αυτό που θα ξεκινήσουμε, να γίνουμε πιλότοι. Challenge League θα είναι, φαντάζομαι, το F18, να πετάς χαμηλά, να κάνεις διάφορα πραγματάκια. Free flight, το λέει μόνο του. Πτήσεις ελεύθερες όπου θέλουμε εμείς, κανονίζουμε το path που θέλουμε να πάμε κτλ. Και marketplace, να αγοράζουμε αεροπλάνα, free αεροπλάνα, free modules, free αεροδρόμια, να αγοράζουμε αεροδρόμια και όλα τα σχετικά. Και ξεκινάμε την καριέρα. Θα σβήνουμε φωτιές. Θα σώνουμε κόσμο που πήγε και ανέβηκε με το Land Rover στο βουνό. Πετρελοπηγές. Φαντάζομαι supplies. Supplies, motherfucker. Cargo transport με hook. Γεννήτρια. Πολύ ωραία. Emergency. Ambulancia. Medevac. Medevac, μάλλον. Agricultural aviator. Θα ψακάζουμε. Θα έχουμε ανθρώπους στο βουνό. Να τους σώνουμε. Skydive. Εντάξει. Φοβερό.
Aerial Construction. Αυτό έχει πολλά γέλια. Φτιάχνουμε πυλώνες. Cargo Transport. Super Heavy. Θα μεταφέρουμε αεροπλάνα. Πω, αυτό παιδιά περιμένω. Αυτό θέλω να δω. Remote Cargo Ops. Σαν military. Charters VIP. Σου κάνω εγώ κάτι upside down. The Sky Calling. Pursue your dream on career in aviation. Άντε να δούμε. Rise of a Pilot. Διάλεξε οποιαδήποτε τοποθεσία στον κόσμο θέλεις την οποία θα ξεκινήσεις την καριέρα σου. Φυσικά και θα ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο Τσικρίτης. Πέρα μρε, είναι τα καλύτερα πιλωτάτσια. Γοροϊδεύουμε, λοιπόν. Δεν με αφήνει. Τι θα μου δώσει η Αθήνα. Μετά από λίγη ώρα σε ψάξιμο παρατηρώ ότι το Ηράκλειο τα Χανιά δεν μου τα εμφανίζει που είναι μεγάλο αεροδρόμιο όπως και της Αιτίας και μου εμφανίζει την Πάκη και Μάλεμε για να επιλέξω ως βάση. Ανέβηκα και προς τα πάνω και βλέπω επίσης ότι δεν μου δίνει το Βενιζέλος, είναι αχνό, αλλά μου δίνει άλλα αεροδρόμια, συγγνώμη, τα ΤΟΗ, Ελευσίνα κτλ. Θα ξεκινήσουμε τα ΤΟΗ Δεκέλεια. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Δεκάτου του 24. Σήμερα ξεκινάμε λοιπόν. Choose Airport. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί εκπαιδεύονται και οι ίκαροι μας. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε μέσα σχόλια αν λέω κάτι λάθος. Τα ΤΟΗ ΑΜΠ. Hello there. Γεια σου. You must be Mighty Mightmaker, right? Ναι, εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι ο Mighty Mike, ναι. Welcome to Tatwa AB. I'm Han, the owner of this aero club. Α, εσύ είσαι το aero club. Το aero club της πολεμικής αεροπολίας. Αεροπορίας. Here at the club, we provide all the training lessons you need to get started and earn your private pilot license. Ωραία. Εδώ θα μας δώσει ό,τι χρειαζόμαστε για την εκπαίτευσή μας για να γίνουμε, να πάρουμε το δίπλωμα. Μόλις πάρουμε το PPL, θα πρέπει να βάλουμε ώρες. Συγγνώμη, θα πρέπει να πετάμε συνέχεια ώστε να βάλουμε ώρες, έτσι το λένε ουσιαστικά, και να πάρουμε περισσότερη εμπειρία. Πάμε έξω να δούμε λίγο τι γίνεται με το αεροπλάνο και τα γύρω-γύρω. Το PPL, αν δεν κάνω λάθος που είπε πριν, είναι το Private Pilot License. Αν δεν κάνω λάθος, πάλι διορθώσουμε στα σχόλια. Welcome to the apron. This is where all our flying adventures begin. Why don't Πολύ you walk around a bit while I finish the pre-flight preparations? Πάμε να τσεκάρουμε τώρα το αεροπλάνο. Να δούμε τι κάνει. Πετάμε με ένα Cessna 172 Skyhawk. Our Cessna's got a glass cockpit and a 180 horsepower engine. Climbs well and is easy to fly. It's one sweet ride. I'm ready if you are, so hop in and buckle up. Let the good times roll. Δεν κάνουμε λέγχους. Τα έχει ελέγξει αυτή. Μα σχίβει κιόλας, ε. Αλφα, Enter. Welcome aboard. While you settle in, let's go over our flight plan. Να πάμε. After taking off, we will climb to 2,200 feet above sea level. Ωραία. And then fly over the airport to enjoy the view. Εντάξει, λοιπόν. Ready? Why don't you start the engine for us? Λοιπόν, RB. RB και κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Perfect. Πολύ δύσκολο. From 270 degrees direction with a speed of 9 knots, so we'll be taking off from runway 21. Okay, let me taxi to the runway. Ναι, μπράβο, κάντε εσύ, γιατί εγώ δεν ξέρω. Τώρα ήρθα. Μπροστά καλύτερα να κοιτάω. Λοιπόν, switch view. All right, now comes the fun part. After releasing the brakes and applying full power, we will speed up and take off once we reach 60 knots airspeed. We will be climbing at 75 knots, which is the recommended climbing speed for the Cessna Skyhawk.
While climbing, we will follow a left-hand traffic pattern and make two turns. Don't worry if it sounds overwhelming, I am here to help. Release the parking brakes, otherwise we're not going anywhere. Ναι, έχεις ένα δίκιο. RB και X. Good. Ready for takeoff. Apply full power to get us moving. Full power. You handle the yoke and I'll take care of the pedals, steering the aircraft on the runway during takeoff. Έχω και τα τέτοια βέβαια μου, το έχουμε. Λοιπόν, δεν θυμάμαι στα πόσα μου είπε ότι πρέπει να οδηγηθούμε. Θα μάθουμε. We have reached 55 knots. Pull the yoke a little bit to lift off. Gear up. Haha, το τσέσα δεν έχει. Γεια σου τα τόι. 75 knots έπρεπε να κρατούσε. We are 300 feet above the ground. I will retract the flaps. You keep climbing. Ευχαριστώ. Δεν έκανες κίνηση να βάλεις τα flaps. Έπρεπε να το έκανες. Να φαινόταν η κίνηση ενώ. Τα flaps είναι πάνω. We are approaching our first turn. As you'll see, the Cessna 172 requires very little yoke movement to turn. Δεν μου είπε να κόψω ο γκάζι, οπότε το αφήνω. Ξεκινάμε να στρίβουμε. Μπήκαμε στο πρώτο κουτάκι. Keep climbing and prepare for the next turn. Α, πρέπει να ανεβαίνουμε, οκ. Okay. Πάμε στα 2.200 πόδια, είμαστε στα 1.800. Στηρίζουμε. Το τεσνάκι είναι παιχνίδι, παιδιά, πραγματικά. Είμαι να τυχερός να πετάξω λίγο πάνω αυτό. Να μου δώσουν τον έλεγχο σε ένα από αυτά. Και είναι παιχνιδάκι όντως. Με σεβασμό, αλλά καταλαβαίνετε είναι. Τα υψηλοπτέρυγα έτσι. Λοιπόν, 2.200, το φτάσαμε. 2.200 feet above sea level and 500 feet above the traffic pattern. We have safe separation with the other airplanes. Look around, see our airport? Let's fly over it. LBKA. Α, το βλέπω επί τόπου. Πάμε να περάσουμε πάνω. Εντάξει, παιδιά, πολύ ωραία αρχή. Πάρα πολύ ωραία αρχή. Κυριότερο. Fly above the airport. Well done. I believe you have a talent for piloting. Καλύτερα. I hope you enjoyed the flight. Γεννημένος. Let's head back to the ground now. Α, εγώ θα το προσγειώσω. Ναι, πώς. Πρώτη αποστολή. I'm glad that we flew together today. This might be the first chapter. Σε βλέπω σαν φίλη, να ξέρεις, έτσι. Ευχαριστώ, σαν εκπαιδεύτρια ουσιαστικά. Let's catch up at our headquarters. Σε ευχαριστώ και εγώ. You seemed comfortable out there. I'm sure you will get your PPL in no time. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. There's a laptop in the office that shows all the certification information you'll need for your. Πολύ ωραία, μας λέει ότι υπάρχει ένα λάπτοπ το οποίο έχει μέσα ό,τι χρειαζόμαστε για να βγάλουμε το PPL της εξετάσεις. Να πάμε να ρίξουμε μία ματιά. Εγώ θα περπατήσω. Α, να πήγε μόνο του. Πολύ ωραία. Α, ωραία. Here to certification to pass your PPL exam. Και μπορώ να πατήσω εδώ πέρα. Α, δεν με αφήνει να κάνω κάτι άλλο. All the different certifications you can pass throughout your career. Α, πολύ ωραία. Οπότε είναι χωρισμένο. Your first step is to work towards your private pilot license. Ωραία, private pilot license. Ωραία. Και για να το κάνω αυτό θέλει 2.000 ευρώ.
credits ουσιαστικά, εμείς θα τα λέμε ευρώ, και μας λέει για να βγάλουν το PPL θα allows you to fly single engine airplane, να πετάμε μονοκινητήριο αεροπλάνο σε καλό, και, καλό καιρό, καλές συνθήκες, να μπορούμε να κάνουμε απογειώσεις και προσγειώσεις από το έδαφος. Οι ιδιώτες πιλότοι, private pilots, δεν μπορούν να πετάξουν αεροπλάνα για αερογραμμές, commercial. Λοιπόν, αν το επιλέξω, ξεκινάει το μάχη, μάθημα. Ωραία. Make sure you're comfortable with these before taking the exam. Θα πρέπει να κάνω εξάσκηση, τα training lessons, για να μπορώ να δώσω εξετάσεις για το PPL. Πρέπει, λέει, να είμαι έτοιμος πριν ξεκινήσω να κάνω να δώσω τις εξετάσεις αυτές. Λοιπόν, και έχει διάφορα sim controls, να μάθουμε στα αριστερά μας εδώ πέρα, να μάθουμε τα βασικά κουμπιά, τα control του αεροπλάνου, πώς βάζουμε το elevator, το aileron, χαμογελάω τώρα και πλάω να ξέρετε έτσι, the basics parts of management, το throttle τα λοιπά, review skills, επανάληψη, maneuver test βέβαια με επανάληψη κάναμε, pre-flight, έχει taxiing, take-off, landing, landing, down, downwind, αυτά έχει πολύ ωραίο, και fly solo. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο, θα το αφήσω εδώ, θα μείνουμε σε αυτό. Εκεί κάτσε να κοιτάς το λάπτο για να σκέφτεσαι τα λεφτά που θα δώσεις μέχρι να βγάλεις το δίπλωμα. Mighty Mike. Λοιπόν, σας αφήνω σε αυτό το σημείο. Κλείνουμε εδώ ως το πρώτο μάθημα στο Flight Simulator και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Θα το κάνουμε σειρά όπως δει και δίποτε. Φιλιά πολλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!